Στο θέμα της δολοφονίας της Καρολάιν, μιας και έχουμε και μαζί μας την κυρία Μιλωνοπούλου, τι εννοώ, θα υποδεχτούμε την Εύη Ραπ, τη δημοσιογράφος newspaper.gr, μιας και το γύρο του διαδικτύου κάνει είδηση ότι η οικογένεια της Καρολάιν αποφάσισε να πουλήσει το σπίτι στην Αλόνισο. Καλή σου μέρα, Εύη μου, καλή μεγάλη εβδομάδα. Σε ακούμε λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα και καλή Ανάσταση σε όλους να ευχηθώ. Ευχαριστώ που ακόμη μια φορά μας δίνετε το βήμα να παρουσιάσουμε το ρεπορτάζ μας στην παρέα των έγκριτων συναδέλφων. Όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, Κατερίνα μου, η οικογένεια Κράουτς αποφασίζει να αφήσει πίσω της όλα όσα έχει ζήσει στην Ελλάδα, με το πιο σημαντικό της τη γερή δολοφονία της Κάρολάιν, της μονάκριβης κόρης της οικογένειας. Γι' αυτό και έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις η είδηση της πώλησης της κατοικίας της οικογένειας, του πατρικού δηλαδή σπιτιού της Caroline Crouch, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Έτσι λοιπόν, από πολύ μεγάλη μεσητική εταιρεία έχει δοθεί το ακίνητο προς πώληση, διατίθεται μέσω ίντερνετ με αναλυτικά τα στοιχεία της εξωτικής κατοικίας. Να πούμε ότι είναι ένα ιδιαίτερο σπίτι, είναι ένα σπίτι 150 τετραγωνικών μέτρων, πάρα πολύ κοντά στην χώρα της Αλονίσου και σε πολύ καλό σημείο, με απεριόριστη θέα προς το νησί και προς τη θάλασσα. Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι, Κατερίνα και καλή μου συνάδελφοι, η επόμενη ερώτηση είναι αν έχει πουληθεί ή αν γνωρίζουμε πόσοι είναι οι αγοραστές και τι ζήτηση υπάρχει. Να πω σε αυτό το σημείο ότι τα νησιά των Βορείων Σποράδων γενικότερα έλκονται από αρκετούς αγοραστές που συνήθως μας έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Γερμανία, ακριβώς από τη Ρωσία. Με μία μικρή έρευνα και ένα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, είναι ελάχιστα τα σπίτια αυτού του μεγέθους τα οποία διατίθενται στη χώρα της Αλονίσου. Αυτό σας το λέω γιατί σε επικοινωνία που έχουμε και σε ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, ξέρουμε ότι το σπίτι αυτό θα πουληθεί σχετικά σύντομα. Είναι τόσο η θέση του, είναι το σημείο, είναι μια κατοικία η οποία δεν βρίσκεται εύκολα στην Αλόνισο, γι' αυτό και θα υπάρχει σίγουρα κάποιος αγοραστής. Το ποσό είναι 500.000 ευρώ και για να σας προλάβω να πει κάποιος αν είναι πολλά ή λίγα. Και λίγα είναι, Εύη. Και λίγα. Αυτό ήθελα να πω, Στέφανε. Για την περιοχή, λέω. Δεν λέω ότι είναι λίγα χρήματα. Όχι, όχι. Αυτό ήθελα να πω. Σωστά λέει ο Στέφανος. Έχει κάνει ρεπορτάζ στο νησί, γνωρίζει. Αυτή είναι η τιμή που διατίθενται οι εξοχικές κατοικίες αυτού του μεγέθους στο νησί της Αλονίσου. Αν μου επιτρέπετε και να σας δώσω το λόγο. Αυτό που βλέπουμε ξεκάθαρα πια από την οικογένεια Κράουτς είναι ότι αφήνει πίσω της την Ελλάδα. Απλά ο πατέρας που είναι, ο πατέρας της Καρολάιν. Έχει κοινωνικά προβλήματα. Ναι, αυτό. Είχα την εντύπωση ότι διέμενε εκεί. Ο πατέρας Καρολάιν ήταν και μέχρι και πριν από λίγο χρονικό διάστημα στο νησί της Αλονίσου. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες λένε ότι δεν βρίσκεται στην Αλόνισο. Οι τελευταίες γραφειοκρατικές υποθέσεις είναι αυτές που απομένουν με την πώληση του σπιτιού για να ακολουθήσει και εκείνος ή έχει ακολουθήσει ήδη στην Αλόνισο. Να πω κάτι πολύ σημαντικό που είναι και το τελευταίο που θέλω να πω. Γιατί και η οικογένεια ζητάει σεβασμό, η οικογένεια δεν θέλει να υπάρχει αυτή η δημοσιότητα. Ένας κύριος λόγος που το σπίτι πωλείται και είναι το ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο κημητήριο της παλιάς χώρας Αλονίσου. Κάτι που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για την οικογένεια Κράουτς. Υπάρχει πληροφορία που λέει ότι θα γίνει ανακομιδή. Λοιπόν, συγγνώμη, κύριε Μπαλάσκα. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι η οικογένεια προτίθεται και θα κάνει ανακομιδή των οστών και θα τα πάρει μαζί τους. Δηλαδή, όταν θα συμπληρωθούν τα τρία χρόνια της Καρολάιν. Α, κυρία Μιλωνοπούλου, το γνωρίζετε και εσείς αυτό. Ναι. Πάντως είναι το σπίτι που περνούσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος με το ελικόπτερο όταν η Καρολάιν ήταν ανήλικη ακόμα και κέρδιζε δυστυχώς από ένα ανήλικο κοριτσάκι. Σαφώς και έχει μείνει εκεί και το ζευγάρι για πάρα πολύ καιρό. Εκεί έκαναν διακοπές. Είναι ένα σπίτι που από ό,τι καταλαβαίνουμε η οικογένεια θέλει να το αφήσει πίσω της και να το ξεχάσει. Σέβομαι κάθε απόφαση αυτών των γονιών που έχει δολοφονηθεί με τόσο σκληρό τρόπο το παιδάκι τους. Αποφάσισαν οι άνθρωποι να ξεριζωθούν, γιατί περί αυτού πρόκειται. Λένε φεύγουν.